για τους συμμαθητές σήμερα. Ναι, μια αγαπημένη σειρά. Πήγε πάρα πολύ καλά για αυτή τη χρονιά. Ο Γιώργος Λιάγκας την περασμένη εβδομάδα είπε ότι είχε μία από τις καλύτερες επαγγελματικές προτάσεις που το έχουν κάνει. Ποιος του την έκανε? Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον παρουσιαστή σας. Με τον Γιώργο και τη Φέη συζητάμε συνέχεια, δεν είναι μόνο η συγκυρία. Κάνουμε πολλά όνειρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για δύο καινούργιες εκπομπές στον Αντένα. Για το Σαββατοκύριακο για τη Μαρία Μπεκατόρου, το πρωινό σου κού, και για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δώσανε μια φρέσκια νότα στο μείγμα του προγράμματός μας τώρα το Μάιο που βγήκανε. Θα συνεχιστούν και με την επόμενη σεζόν. Πιστεύω, ναι. Τα Καρντάσια, αν τα δούμε να συνεχίζονται. Με τον Γρηγόρη συζητάμε για την βραδινή ζώνη. Τώρα, επειδή η Μαρία θα έχει το πρωινό του Σαββατοκύριακου, θα έχει και το Your Face Sounds Familiar, δεν θα είναι στην ομάδα. Υπάρχουν συζητήσεις, σίγουρα θα έχουμε στο Late Night ενδιαφέρουσες εκπομπές. Είδαμε αναρτήσεις που μιλάγανε για μια καινούργια εκπομπή απογευματινή, νεανική, με παρουσιαστές τη Μέρη Σνατσάκη και το Δημήτρη Ουγγαρέζο. Εγώ δεν απαντάω στα δημοσιεύματα. Ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε επίσημα και θα τα δείτε στο πρόγραμμά μας. Με τον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος είπε ότι το συμβόλαιο του λέγεται το καλοκαίρι. Όλα τα συμβόλαια λήγουν και όλα τα συμβόλαια είναι ανοιχτά να συνεχίσουμε. Όπως επίσης είναι έντονες και οι φήμες ότι η ΖΕΤΑ έρχεται. Η πρόθεσή μας είναι πολύ θετική. Δεν υπάρχουν φήμες. Σε φήμες εγώ δεν θα απαντάω. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τους εκτιμώ και τους δύο επαγγελματικά. Πιστεύω ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να δουλέψουμε μαζί. Η οποία πρόσφατα την ρωτήσαμε, είπε ότι έχει καιρό να σας δει και σας έστειλε τα φιλιά της. Και εγώ της στέλνω τα φιλιά. Έχουμε να ενδεθούμε πριν από το Πάσχα. Και νομίζω ότι είναι καιρός να τα πούμε. Αυτά τα φιλιά. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Ζέτα, το έχω πει πριν πόσο καιρό το έχω να κάνει. Πέκανα μήνα, έχεις πει τα τελευταία. Η Ζέτα με τον Λάτσιο, με τον Μουτσινά, θα κάνουν κάτι στον Αντένα μαζί. Μακάρι. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω από τα λεγόμενα. Το θέμα είναι ότι εσύ πας εξωτερικό τελικά. Τι γίνεται με αυτή την πρόταση? Είναι αυτή η πρόταση και δεν μας την έχεις πει. Κοίτα, επειδή δεν έχω... Δεν το πουλάω για να... Όχι, δεν έχω υπογράψει. Κοίτα, παιδιά, θα το πω. Δεν έχουμε όντως υπογράψει. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Αντένα και είμαστε σε καλό δρόμο. Θεωρώ, η πρόταση του σταθμού είναι να μείνουμε, η πρόταση δική μας είναι να μείνουμε. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στις συζητήσεις. Αυτό είναι μια αλήθεια. Υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Νομίζω όμως ότι θα καταλήξουμε και θα μείνουμε. Εγώ δεν θέλω να το πουλάω, ότι θέλω να λέω ότι έχω χίλιες προτάσεις. Προφανώς. Δεν το έχει πει για να πει ότι έχω χίλιες προτάσεις. Αν ήταν, πιστέψτε με, θα λέγει χίλιες. Η αλήθεια όμως είναι. Η αλήθεια όμως είναι. Αγαπάμε τον Αντένα και μας αγαπάει. Αυτό είναι σωστό. Η αλήθεια όμως είναι ότι δέχτηκα μια πρόταση και για μένα και για τη Φέη, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με τηλεόραση. Είναι ένα γενικότερο πακέτο. Και εγώ να γίνω. Να κάνω το μπατζίκι μου, εγώ θα κάνω τις παροχές αυτές. Όλη ομορφιά. Να ετοιμάζονται. Μπορεί να μην είναι χειρότερα, πιστέψτε. Μπορεί να είναι καλύτερα. Δεν το αμφισβητώ. Για μας έχει την παραθέση. Το θέμα είναι αν θα έχει θέσεις στο απογευματινό του Σινατσάκη. Έλα ρε Σινατσάκη, έλα ρε Σινατσάκη, να ρώτησε. Πώς θα είναι αυτό το απογευματινό? Το ραντεβού το κάνατε μαζί με τον Ουγγαρέζο. Έλα, έλα, τι θέλεις. Μέρη, θέλουμε να μας πεις πώς θα είναι η απογευματινή εκπομπή. Έλα, πες. Τι έπαιζε το παιδί από πριν, θα μας πεις κι εσύ. Αρχισυντάξιος θα είναι. Θα είστε οι δυο σας και πάνε. Δεν πιστεύω να αναπαίνατε από το OK. Ποιος θα έχει τον πρώτο ρόλο, εσύ ο Δημήτρης? Ποιος θα είναι ο συντάκτης, πες μας. Ποιος θα είναι ο πρώτος καλεσμένος? Πάντως, εμένα φίλες δεν απαντάμε. Μπράβο, πώς θα είναι το σκηνικό, πες μας. Πάντως, εμένα μου αρέσει, εάν ήταν σε οποιαδήποτε άλλο κανάλι, θα έπαιρνε η γραμματέας του διευθυντή προγράμματος και θα έλεγε στην αρχισυντάκτρια: καλά, τι είναι αυτές οι ερωτήσεις που έκανε η ρεπόρτερ, κόφτε το σαφώς. Ποτέ δεν έχει γίνει. Και ποτέ δεν έχει γίνει, παιδιά, ποτέ δεν πήραν τηλέφωνο να κόψουν τίποτα. Ούτε στη Μέρη Αρώνη, ποτέ.